Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα λοιπόν, μεγάλες προσδοκίες για την κυβέρνηση που αναμένει στήριξη και επενδύσεις. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα. Δεν τα πραγματικά, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, η ελληνική πλευρά ποντάρει πολλά σε αυτή την επίσκεψη. Καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη μία κομίζει μαζί του επενδυτικά σχέδια, έρχεται μαζί με 39 επιχειρηματίες, το οποίο κάτι σημαίνει. Και σε αυτές τις επισκέψεις, προφανώς στις παράλληλες συναντήσεις κλείνονται και deals και η ελληνική πλευρά περιμένει γαλλικό χρήμα, περιμένει ένα γαλλικό κλειδί για να αναπτυχθεί η οικονομία. Ταυτόχρονα όμως και στο πολιτικό επίπεδο αναμένεται μια δήλωση, μια ισχυρή δήλωση στήριξης από τον Γάλλο πρόεδρο αναφορικά και με το θέμα του ελληνικού χρέους, αλλά και με την πορεία ευρύτερα της Ευρώπης, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν επιδιώκει η Γαλλία να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στις γερμανικές προσεγγίσεις και να μιλήσει για λιγότερη λιτότητα και περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Τώρα συγκεκριμένα μένει να δούμε το τι θα πει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη συνέντευξη που θα δώσει σήμερα το απόγευμα. Αρχικά το πρώτο κομμάτι της συνάντησής του είναι με τον Έλληνα πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο. Εν συνεχεία όμως έχουμε τη συνέντευξη τύπου και εκεί πέρα περιμένουμε σε ερωτήσεις τον δημοσιογράφο να δώσει το στίγμα των προθέσεών του. Και αντίστοιχα, εν συνεχεία στην επίσκεψή του αργά το απόγευμα στην Πνίκα, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα, το κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα απευθυνθεί όχι μόνο στους Έλληνες και στους Αθηναίους, θα απευθυνθεί πιθανότητα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μια συμβολική τοποθέτηση από το λίκνο της Δημοκρατίας, από εκεί που είχαμε την πρώτη δημοκρατία επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι συμβολικό και γι' αυτό αναμένουμε ένα τέτοιο αντίστοιχης λογικής μήνυμα ως προς την κυριαρχία των λαών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σαφείς αναφορές και στην Ελλάδα. Μένει βέβαια να δούμε πόσο πολιτικός θα είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν και πόσο ουσιαστικός θα είναι και κατά πόσο θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτό το momentum που της δίνεται από την επίσκεψη. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΣ στην ομιλία του το Σάββατο θα στηριχθεί και σε αυτά που θα έχει πει ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και εν όψη και των συζητήσεων για την τρίτη αξιολόγηση, εν όψη της εκκίνησης των διαπραγματεύσεων, ένα καλό μήνυμα από τη γαλλική πλευρά προφανώς θα είναι κάτι προς όφελος της ελληνικής κυβέρνησης. Μένει όμως να το δούμε μέσα στις επόμενες ώρες σε πόσο ουσιαστική θα είναι αυτή η στήριξη ή αν θα έχει μόνο έναν πολιτικό χαρακτήρα και θα περάσει ως μη γενόμενη.